κάτοικοι που μένουν στην περιοχή και οι οποίοι με έχουν, διάφορες επιτροπές με έχουν επισκεφθεί, μου έχουν δηλώσει ότι και έχουν αναγνωρίσει ότι γίνονται προσπάθειες περισσότερες από κάθε άλλη περίοδο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Θυμίζω και το Υπουργέ, θέμα της αντιμετώπισης. Συγγνώμη, Υπουργέ, μην παίζετε με το στυλό σας, γιατί ακούγεται πάρα των πολύ. Των ναρκωτικών και... Μην παίζετε με το στυλό, ακούγεται πάρα πολύ. Για εσάς το λέω, ακούγεται λίγο άσχημα. Να μην καλύπτει τη φωνή σας. Ελάτε, ναι. Λοιπόν, λέγαμε για τους κατοίκους της περιοχής. Συνήθειες. Λοιπόν, οι κάτοικοι της περιοχής μου έχουν δηλώσει ότι έχουν δει αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων σε αντίθεση με άλλες περιόδους και αναφέρθηκαν στο θέμα της αντιμετώπισης κυκλωμάτων ναρκωτικών της αλβανικής μαφίας, αλλά αναφέρθηκαν και στο θέμα της προστασίας κάποιων περιοχών που είχαν μαγαζιά και τα οποία τα ληστεύαν κάθε λίγο και λιγάκι. Και αυτά στη διάρκεια του καλοκαιριού. Οι προσπάθειες αυτές θα ενταθούν. Ξέρετε κάτι όμως, αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να λύσουμε προβλήματα τα οποία είχαν συσσωρευτεί στη διάρκεια πολλών δεκαετιών. Προβλήματα που σκουπίζονταν, ας μου επιτραπεί, κάτω από το χαλί της περιοχής, προκειμένου να μην υπάρχουν στην υπόλοιπη πόλη. Εμείς συστηματικά το προσπαθούμε, δεν αρνούμαστε ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, δεν δηλώνουμε ότι έχουμε λύσει όλα τα ζητήματα της περιοχής, μια περιοχή με πολλά προβλήματα, αλλά ξέρετε, γενικότερα αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεγάλα ζητήματα τα οποία αγγίξαμε, όπως είναι το θέμα της αναδιοργάνωσης αστυνομίας, το θέμα της επιστροφής πάρα πολλών αστυνομικών, πάνω από 700 που αυτές τις μέρες. Τώρα θα τα δείξουμε και αυτά, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, και μπράβο και καλά κάνετε. Έτσι, ναι. Να τα λέμε όλα. Μπράβο και καλά κάνετε. Και με πολλές αντιδράσεις, ξέρετε, πάρα πολλές αντιδράσεις. Αυτό είναι θέμα αυτών που αντιδρούν. Που δεν θέλουν να απεμπολίσουν τα προνομία τους. Ναι. Σε αυτό καλά κάνετε. Οφείλουμε να ομολογήσουμε. Από εκεί και πέρα, επιμένουμε λίγο στο θέμα των εξαρχείων. Υπήρξε και πολιτική αντιπαράθεση. Ο κ. Μητσοτάκης, αν δεν κάνω λάθος, είπε ότι σε ένα μήνα θα μπορούσε να μην υπάρχει, να μην υπάρχουν αυτά τα επεισόδια στα εξάρχεια. Την ίδια στιγμή που εσείς μας λέτε ότι γίνονται μεν προσπάθειες, αλλά δεν θα λυθεί και τελείως το πρόβλημα. Την Παρασκευή συζητήσαμε στη Βουλή μια επίκαιρη επερώτηση 17 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Κανένας από τους εισηγητές της Νέας Δημοκρατίας δεν πρότεινε την λύση που πρότεινε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι σε ένα μήνα θα επιλύσει εκεί τα προβλήματα, προφανώς γιατί κατάλαβαν ότι είναι κάτι μη ρεαλιστικό. Και από εκεί και πέρα εμείς προσπαθούμε, εμείς δεν λέμε σε ένα μήνα, αλλά λέμε ότι κινούμαστε συστηματικά προκειμένου αυτή η περιοχή να είναι περιοχή ήσυχη, που μπορεί ο καθένας να πάει να πιει τον καφέ του, περιοχή όπου υπάρχουν άνθρωποι που συζητούν και διαλογίζονται, αλλά όχι περιοχή προκλήσεων και επεισοδίων. Κύριε Υπουργέ, πριν μερικές μέρες βγήκε μια ανακοίνωση από τον Ρουβίκονα, οι οποίοι μάλιστα κάναν και σήμερα μία έφοδο στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Ο κύριος Κουμουτσάκος έχει γράψει επιλέξεις, σας το λέω για να απαντήσετε σε αυτό. Οι Ρουβίκονες, λέει, απειλούν δημόσια τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κύριος Τόσκα Σιωπά προφανώς τους θεωρεί θεσμική συνομιλούσα συλλογικότητα. Θα καλούσα τον κύριο Κουμουτσάκο και αναφέρομαι ονομαστικά, δεν το συνηθίζω, αλλά αναφέρομαι σε αυτήν την περίπτωση ονομαστικά, να αναφέρεται με ακρίβεια σε ό,τι έχω πει και όχι να διαστρεβλώνει. Πιστεύω ότι στο διπλωματικό του βίο δεν διαστρέβλωνε έτσι τα πράγματα. Επομένως, εγώ δεν μίλησα για θεσμικά κατοχυρωμένες συλλογικότητες. Εγώ είπα ότι είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε με όλους αυτούς που δεν έχουν σχέση με ναρκωτικά, με όπλα και με τέτοια πράγματα. Και ξέρετε κάτι, αυτό έχει γίνει και σε άλλες εποχές. Είμαστε υπέρ του διαλόγου, αλλά δεν είμαστε διατεθειμένοι να αφήσουμε τα προβλήματα να αιωρούνται, ούτε είμαστε διατεθειμένοι να σκουπίζουμε τα προβλήματα από την υπόλοιπη Αθήνα σε μια περιοχή της Αθήνας, είτε λέγεται Εξάρχεια, που επίτηδες την έχει κάνει σύμβολο η Νέα Δημοκρατία για να την κουνάει μέρα παραμέρα, και απορώ γιατί δεν έχει κάνει σύμβολο τη Δυτική Αττική, όπου τα προβλήματα είναι 100 φορές παραπάνω και όπου αυτή τη στιγμή συσσωρεύουμε μεγάλο αριθμό αστυνομικών από αυτούς που μαζεύουμε από τους επισήμους,
υψηλά πρόσωπα, όπως θέλετε, πέστε, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πολύ σοβαρότερες καταστάσεις, καταστάσεις που έχουν σχέση με όπλα και ναρκωτικά σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό και θα δείτε τα αποτελέσματα σύντομα. Ενδεχομένως, ίσως γιατί και εσείς, κύριε Υπουργέ, έχετε μιλήσει κι άλλα στελέχη για τις συλλογικότητες των εξαρχείων. Όπως δεν ξέρω αν παλιότερα είχατε πει ότι θα πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή και στα παιδιά των εξαρχείων. Εμείς έχουμε καλέσει τους νέους ανθρώπους που νομίζουν ότι μέσα από τις καταλήψεις και μέσα από τις αυτόνομες αυτές ενέργειες που έχουν και μορφή βίας να βγούνε απ' έξω, να ενταχθούν στις νόμιμες δράσεις, στις νόμιμες διαμαρτυρίες, στις μαζικές δράσεις. Το αριστερό κίνημα πάντα χαρακτηριζόταν για τη μαζική του δράση και δεν χαρακτηριζόταν για την απομόνωση και για τις βίαιες ενέργειες. Και προς τα εκεί πρέπει να είναι η λύση, η έκφραση, η δυναμική της νεολαίας, που έτσι κι αλλιώς πρέπει να υπάρχει δυναμική στη νεολαία, αλλά σε κατεύθυνση εξυπηρέτησης των μαζικών αγώνων και όχι της απομόνωσης και της βίαιης διαμαρτυρίας. Κύριε Υπουργέ, θα λάβετε κάποια πρωτοβουλία να μαζέψετε τις συλλογικότητες, όπως έχετε πει, των εξαρχείων, να συζητήσετε μαζί τους? Πώς θα γίνει πρακτικά όλο αυτό που έχετε πει? Εμείς είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο με οποιονδήποτε δεν συμμετέχει σε έκνομες ενέργειες. Σας είπα ότι αυτοί που έχουν σχέση με ναρκωτικά όπλα και τα λοιπά δεν έχουν καμία σχέση με την πρόσκληση την οποία έχουμε στείλει για διάλογο, και το ίδιο θα συζητήσουμε, προσπαθούμε να συζητήσουμε και με τους ανθρώπους που βρίσκονται στη Δυτική Αττική και υπάρχουν και ζουν σε περιοχές με μεγάλη παραβατικότητα, είτε είναι αθήγανοι αυτοί είτε οτιδήποτε άλλο. Εμείς προσπαθούμε και με διάλογο, αλλά και με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Και αυτή την αποφασιστικότητα την έχετε δει σε όλες τις ενέργειες, όπως έχετε δει και το σχεδιασμό στις ενέργειες του τελευταίου έτους της ελληνικής αστυνομίας. Για να κλείσουμε το θέμα των εξαρχείων, κύριε Υπουργέ, και να πάμε και στα υπόλοιπα. Ο κύριος Κυριαζίδης από τη Νέα Δημοκρατία επικοινώνησε. Σας ρωτάει ευθέως και επωνύμως, λέει, αν μπορείτε να πάτε ένα απόγευμα για καφέ στα εξάρχεια δυο σας. Αν είναι ασφαλής η περιοχή, ώστε να πάτε για ένα καφέ. Ο κύριος Κυριαζίδης, ο οποίος είχε την ευκαιρία να με ρωτήσει και στην συζήτηση της Παρασκευής στη Βουλή, πέρα από την συνθηματολογία, θα έπρεπε να μας πει τι έχει κάνει τόσα χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο ίδιος όταν συμμετείχε στα συνδικαλιστικά όργανα της αστυνομίας, προκειμένου να ηρεμήσει η κατάσταση σε αυτή την περιοχή. Ξέρετε ποιες ενέργειες έκανε η αστυνομία και οι προηγούμενες κυβερνήσεις? Ενέργειες εντυπώσεων με μεγάλες εφόδους των ΜΑΤ, διαρκούσαν 2 ώρες. Σε μερικές περιπτώσεις ήταν πρωτοποθετημένες και οι κάμερες των καναλιών, και μετά από 2 ώρες δεν υπήρχε τίποτα. Είχε γίνει το σοου και στη συνέχεια δεν υπήρχε τίποτα. Πάντως, το ίδιο και σε άλλες περιοχές. Πάντως, εμείς είμαστε μακριά από τέτοιες αντιλήψεις. Ναι, Υπουργέ, να παραδεχθούμε κάτι. Επειδή μέρα παραμέρα ή μια φορά τη βδομάδα καίγεται και ένα λεωφορείο, υπάρχει ένα θέμα εκεί. Θέλω να φύγουμε από τα εξάρχεια να τελειώνουμε. Υπάρχει ένα θέμα, δεν υπάρχει ένα θέμα? Καταρχάς δεν είναι δεν είναι σωστή. Σχηματικό, λάθος δικό μου. Μία φορά το εξάμηνο. Λάθος δικό μου. Το παίρνω πίσω. Ναι. Και πολύ άσχημες καταστάσεις είναι αυτές. Εμείς έχουμε ήδη σχεδιάσει και συζητήσει αυτές τις μέρες το τι μπορούμε να κάνουμε για το συγκεκριμένο χώρο που αναφέρεστε, γιατί πράγματι η κατάσταση εκεί δεν είναι ευχάριστη. Μάλιστα. Και πέρα, επειδή αφορά ενέργειες των επομένων ημερών, σταματάω εδώ. Περιμένουμε να ξεδιπλωθούν οι ενέργειες, κύριε Υπουργέ, να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Από εκεί και πέρα, την προηγούμενη εβδομάδα πήγατε στην Αμυγδαλέζα, κύριε Υπουργέ. Θέλω να μου κάνετε ένα γενικό σχόλιο με το προσφυγικό, πώς πάνε τα πράγματα. Και επειδή σε μια προηγούμενη συνέντευξη που είχαμε κάνει εδώ στην εκπομπή, είχατε αφήσει κάποιες υπόνοιες ότι μπορεί να περνάνε και τζιχαντιστές με όλο αυτό, μπορεί να υπάρχουν και τζιχαντιστές. Έχετε νεότερα επ' αυτού? 3 πράγματα γύρω από το ίδιο θέμα. Αμυγδαλέζα. Στην Αμυγδαλέζα εγκαινιάσαμε, αφού πρώτα ανακατασκευάστηκε και ομόρφινε μια πολύ άσχημη περιοχή και εγκαταστάσεις
Ομορφήναμε λοιπόν αυτή την περιοχή της το κομμάτι της Αμυγδαλέζας που θα φιλοξενεί τους πρόσφυγες που θα φύγουν με θελούσια έξοδο, με θελούσια επιστροφή προς τις χώρες τους. Σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης φτιάχτηκαν τα σπιτάκια αυτά με air condition, με τηλεόραση, με χώρους για τα παιδάκια, προκειμένου να φιλοξενήσουν λίγες μέρες, λιγότερο από 10-15 μέρες αυτούς τους ανθρώπους για να φύγουν για την πατρίδα τους. Είναι η μια πύλη εξόδου, ας πούμε. Η άλλη πύλη εξόδου είναι προς την Ευρώπη, κάτι το οποίο συζητήθηκε από τον Πρωθυπουργό και τους άλλους ηγέτες κρατών που συναντήθηκαν στη Βιέννη χτες και προχτές. Και η τρίτη πύλη εξόδου είναι αυτή που είδατε ότι υλοποιήθηκε από έναν αριθμό προσφύγων σήμερα το πρωί με την επιστροφή 79 προσφύγων από τη Μυτιλίνη στην Τουρκία. Αυτός ο αριθμός, αυτοί οι αριθμοί θα πρέπει οπωσδήποτε να επιταχυνθούν. Πρέπει να επιταχυνθεί το άσυλο και κοιτάζουμε τρόπους με τους οποίους θα επιταχυνθεί. Πρέπει να επιταχυνθούν οι επιστροφές και πρέπει να επιταχυνθούν και οι εθελούσιες έξοδοι, οι εθελούσιες επιστροφές, που αυτά τα τρία πράγματα και φυσικά η μετάβαση προσφύγων στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι ζητήματα που μας απασχολούν σε καθημερινή βάση, τα οποία πράγματι πρέπει να επιταχυνθούν. Δύο ακόμη ερωτήματα, έτσι όπως τα βλέπω και από φίλους τηλεθεατές, για την Αμυγδαλέζα. Το ένα είναι ότι ομόρφινε η Αμυγδαλέζα με μια παιδική χαρά, και το δεύτερο είναι, η Αμυγδαλέζα είναι κέντρο κράτησης ή δεν είναι? Η Αμυγδαλέζα, καταρχάς είπα και εκείνη την ημέρα ότι δεν υπάρχουν καταραμένοι τόποι, υπάρχουν καταραμένες συνθήκες. Δηλαδή, εάν ένα τόπο τον βελτιώσεις, δεν είναι ο ίδιος με αυτόν που ήταν χθες, προχθές. Είναι χώρος κλειστός, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που πάνε εκεί δεν μπορούν να απομακρυνθούν από αυτό το χώρο, γιατί αλλιώς δεν θα είχε νόημα η όποια μετάβασή τους εκεί. Το ξέρουν οι ίδιοι τους κανόνες και το τι θα μεσολαβήσει μέχρι να ανέβουν στο αεροπλάνο και να πάνε στη χώρα τους, αλλά δεν έχει καμία σχέση η κατάσταση στην Αμυγδαλέζα η τωρινή με την κατάσταση που υπήρχε τότε που ήταν άθλιες οι συνθήκες, και είναι και διαφορετικός ο σκοπός. Εδώ πάνε γυρίζουν σπίτια τους αυτοί οι άνθρωποι σε εθελοντική βάση και ξέρουν τους κανόνες. Παλιά ήταν διαφορετικά τα ζητήματα. Από εκεί και πέρα το προσφυγικό είναι ένα τεράστιο ζήτημα που δεν απασχολεί μόνο τη χώρα μας και την Ευρώπη, αλλά είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Είδατε τις συζητήσεις που έγιναν στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τις προηγούμενες μέρες και στη Βιέννη στη συνέχεια. Υπάρχει καλή συνεργασία και με τη Γερμανία και με τη Γαλλία αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς όμως υπάρχουν αρκετές χώρες της Ευρώπης, χώρες Βίζεγκραντ. Ωστόσο, κύριε Υπουργέ, από την αρχή του καλοκαιριού. Έχουν άλλη οπτική. Από την αρχή του καλοκαιριού, από την κυβέρνηση, είχαμε ακούσει για αυτό το περίφημο σχέδιο διάχυσης των προσφύγων στην υπηρετική Ελλάδα. Έχετε και εσείς εμπλοκή σε αυτό. Διαμαρτύρονται πάρα πολύ και οι κάτοικοι των νησιών του Βορείου Αιγαίου. Τι γίνεται με αυτό το σχέδιο? Δεν το έχουμε δει να υλοποιείται. Πράγματι υπάρχει πρόβλημα με υπερσυσσόρευση προσφύγων στα νησιά του Αιγαίου. Μπορεί μετά την εφαρμογή της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας να μειώθηκαν οι μεγάλοι ρυθμοί των 3 και των 5.000 ημερησίως, αλλά ακόμη και οι μικρές ροές των 100 και 150 ανθρώπων την ημέρα δημιουργούν πρόβλημα. Είναι η κατάσταση οριακή από πλευράς μεταναστών και προσφύγων στα νησιά, και προσπαθούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Θα δείτε από τις επόμενες μέρες ότι τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Ήδη είδατε σήμερα την επιστροφή των 79 μεταναστών, ωστόσο, οι δεν είχαν ζητήσει άσυλο στην Τουρκία. Το είπατε και πριν, κύριε Υπουργέ. Ωστόσο, πρέπει ψάχνουν να βρουν πολλοί. Έχετε δει και αντιδράσεις και από δημάρχους και από τοπικές ομάδες κτλ. Θα πάνε πρόσφυγες μετανάστες στην Κρήτη, θα πάνε στην Πελοπόννησο. Γιατί το κύριο βάρος το έχουν επομιστεί. Θα πάνε στα νησιά του Ιωνίου. Το κύριο βάρος το έχουν επομιστεί τα βόρεια σύνορά μας και τα ανατολικά σύνορά μας, τα νησιά στο Ανατολικό Αιγαίο. Θα υπάρχει αποσυμφόρηση να τοποθετηθούν κάπου οι άνθρωποι? Θα πάνε στην Κρήτη, ας πούμε, θα πάνε στην Πελοπόννησο.
Το κύριο βάρος πράγματι το έχουν δεχτεί τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, η οποία δέχτηκε το βάρος μετά την εκένωση της Ιδωμένης. Και είδατε τι γίνεται, στην αντίστοιχη Ιδωμένη της Γαλλίας, το Καλέ, με την επίσκεψη που έγινε του Ολάντ και, τις αποφάσεις που πάρθηκαν εκεί. Πριν δύο εβδομάδες συνάντησα τον Γάλλο ομολογό μου μαζί με τον κύριο Μουζάλα και μας ρώταγε για αυτό το θέμα, ένα θέμα το οποίο το λύσαμε με πολύ καλό τρόπο, χωρίς να ανοίξει μύτη. Τώρα από εκεί πέρα την κατανομή τη γενικότερη που με ρωτήσατε το χειρίζει το κύριος Μουζάλας. Το συζητάμε μαζί βέβαια, αλλά είναι καθαρά αρμοδιότητα του κύριου Μουζάλα. Κατάλαβα. Κύριε Υπουργέ, για να κλείσουμε, υπάρχει περίπτωση να δούμε, το έχουμε πάλι συζητήσει, θα δούμε μέσα στο 2016, στις αρχές του 2017, αλλαγή στις ταυτότητές μας? Είναι ζητήματα τα οποία τα προχωράμε ήδη και πολύ σύντομα θα υπάρξουν αλλαγές στις ταυτότητες. Έχουν ληφθεί αποφάσεις πάνω σε αυτό το ζήτημα, αλλά ξέρετε, αυτές είναι οι μικρές αλλαγές. Οι μεγάλες αλλαγές είναι στα δύο ζητήματα τα οποία προανέφερα, το θέμα της αναδιοργάνωσης της αστυνομίας ώστε να είναι πιο αποτελεσματική, και της ελληνικής αστυνομίας, και στην μεγάλη μετακίνηση, απόσυρση, όπως θέλετε, μετακίνηση μάλλον αστυνομικών από τα υψηλά πρόσωπα στην ενεργό δράση, στο πεζοδρόμιο, προκειμένου να υπάρξει καλύτερη αστυνόμευση για τον πολίτη. Υπουργέ, ευχαριστούμε.